Έχουμε κοντά μας τον προπονητή της Εθνικής Αυτοκαρπίας. Coach, συγχαρητήρια για το πρώτο φιλικό και την πρώτη νίκη που κάνετε σήμερα. Θέλω να μου πει δύο λόγια να εξηγήσουμε τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι ιδιαίτερα απαιτητικό πρωτάθλημα. Λέμε συνήθως ότι ο νεοφώτιστος πάει για την παραμονή. Ισχύει αυτό και την Εθνική Αυτοκαρπίας ή θα δούμε και κάτι παραπάνω? Να σας καλωσορίσουμε καταρχήν στο γήπεδό μας πάλι, στο σπίτι μας. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική να σας πω δύο λόγια. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένος ο όμιλος, με ιστορικές ομάδες και με τον τρόπο που διεξάγεται, όταν πέφτουν 7 ομάδες, δεν μπορείς απλά να πεις ότι πας για τη σωτηρία. Θα πρέπει να διεκδικήσεις όσο παραπάνω πράγματα μπορείς για να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θα είναι σωτηρία. Εμείς, ανεοφώτιστοι, θα προσπαθήσουμε να δουλέψουμε. Προφανώς ο πρώτος στόχος θα πρέπει να είναι να σωθούμε, αλλά αυτό για να γίνει θα πρέπει να έχουμε υψηλούς στόχους. Θα πρέπει να κυνηγάμε όλα τα παιχνίδια. Δεν θα πρέπει να βλέπουμε αντίπαλο, γιατί για μας όλοι οι βαθμοί θα μετράνε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που θα είναι η σωτηρία. Βλέποντας το πρώτο φιλικό που δώσατε σήμερα, το πρώτο ήταν, έτσι? Το πρώτο φιλικό. Ναι. Το ρόστερ της ομάδας είναι πλήρες ή νομίζω ότι θα χρειαστεί και κάποιες μικροπροσθήκες ακόμα? Με το πρώτο φιλικό που παίξαμε, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Τριανδρία που ήρθε και μας βοήθησε στην εκπαιδευτική διαδικασία που έχουμε φέτος εμείς. Ήταν ο κατάλληλος αντίπαλος για αυτή την εποχή για μας, για να μπορέσουμε να είναι το πρώτο μας φιλικό. Θεωρώ ότι έχουμε δύο θέσεις ανοιχτές στο ρόστερ, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να συνεννοηθώ με τη διοίκηση. Άνθρωποι σαν αυτούς που έχω εγώ στη διοίκηση είναι πάρα πολύ καλοί και μ' ακούνε. Οπότε θα κοιτάξουμε τι υπάρχει στην αγορά και ανάλογα με το τι χρειαζόμαστε θα κοιτάξουμε να το κλείσουμε κιόλας. Ωραία. Πριν από όλα όμως έχουμε την γιορτή του ποδοσφαίρου της Μακεδονίας. Ξεκινάει η αγωνιστική περίοδος με το Super Cup, όπου θα αντιμετωπίσετε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, το ξέρεις και πιστεύω, τον Καμπανιακό. Αυτό το παιχνίδι είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Θα το δεις πιο πολύ σαν φιλικό ή θα το δεις και σαν τελικό? Αν οι πληροφορίες μου είναι σωστές, ο Καμπανιακός δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έχει και θα έρθει με τους Αραστέχνες, με την ΚΑΠΑ 19. Αναφέρεσαι σε ένα πολύ μεγάλο σύλλογο. Έχω παίξει μπάλα στον Καμπανιακό. Είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Προφανώς θα το δούμε σαν γιορτή. Ο στόχος μας δεν είναι να το κατακτήσουμε για να πούμε ότι κατακτήσαμε το Super Cup. Άμα έρθει, είναι καλό για μας, σαν οργανισμό, σαν σωματείο, σαν προπονητές, σαν διοίκηση. Θα είναι ένα τρόπαιο έξτρα. Αλλά από εκεί και πέρα, ο στόχος μας εμάς είναι να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι την πρώτη αγωνιστική. Όταν έρθει αυτή, είτε είναι 10 του μηνός, είτε είναι 17, όποτε ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Άρα θα είναι ένα πολύ δυνατό τεστ, το οποίο θα μας οδηγήσει στο στόχο μας που είναι η έναρξη του πρωταθλήματος. Θα το ευχαριστηθούμε, θα το κοιτάξουμε. Άμα μπορέσουμε να το κατακτήσουμε, να το κατακτήσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα το βλέπουμε σαν γιορτή και εμείς να συμμετέχουμε με μια πολύ ιστορική ομάδα, όπως είπατε και εσείς, για να μπορέσουμε να πάρουμε το τρόπο. Να σας ευχηθούμε καλή χρονιά, χωρίς δραματισμούς και να πετύχετε τους στόχους σας. Ευχαριστούμε πολύ και σε εσάς τα καλύτερα, γιατί μας στηρίζετε από πέρσι, στηρίζετε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και κάνετε το καλύτερο δυνατό. Σας ευχαριστούμε πάλι πολύ. Κοντά θα είμαστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ με το τεχνικό δίδυμο του Αχιλλέα Τριανδρίας. Θα ξεκινήσουμε τον Γιώργο Κεφαλά, ο οποίος είναι και φίλος από τα παλιά. Έτσι, λοιπόν, σήμερα πρώτο φιλικό. Εντάξει, δεν θέλω να μου κάνεις κριτική για τον αγώνα. Θέλω να μου πεις ορισμένα πράγματα για την Α1 κατηγορία. Πώς τη βλέπεις φέτος και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας? Οι στόχοι της ομάδας είναι να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από την περσινή χρονιά. Νομίζω ότι η περσινή πιο δύσκολη χρονιά για μας. Για λίγο δεν πήγαμε στα play-off. Νομίζω ότι φέτος θέλουμε ως ομάδα να λειτουργήσουμε πιο επιτυχημένα από την περσινή και αυτό είναι το να μπορέσουμε, εάν καταφέρουμε, να μπούμε στην πεντάδα, στα play-off. Το ρόστερ της ομάδας έχει τελειώσει ή θα υπάρξουν κάποιες προσθήκες? Όχι, ήδη έχουμε 4 παιδιά τα οποία μας λείπουν, θα έρθουν από εβδομάδα. Και θα γίνουν και κάποιες και κανένα δύο προσθήκες οι οποίες ανεβάζουν και αυτό το επίπεδο της ομάδος. Θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από πέρυσι. Έχει μπει η βάση, όπως σου είπα, Άγγελε, και νομίζω ότι με αυτά τα παιδιά, τα οποία έχουμε και θα μας έρθουν και οι προσθήκες, θα παρουσιάσουμε ένα πιο δυνατό πρόσωπο, πιο ανταγωνιστικό, για να μπορέσουμε να είμαστε και εμείς πιο ευχαριστημένοι από αυτό που θα παρουσιάζουμε στο γήπεδο. Ωραία, και θα πω το τετριμένο, μας κάνεις μερικές ευχές για την νέα αγωνιστική περίοδο που ξεκινάει σε 1-2 εβδομάδες. Εγώ θα σας πω πρώτα, καταρχάς, να έχει όλος ο κόσμος υγεία και δει οι ποδοσφαιριστές. Και δει οι ομάδες οι οποίες ταλαιπωρούνται από το μείζον αυτό μεγάλο θέμα το οποίο υπάρχει, τα γήπεδα. Και το λέω πρώτα εμείς, γιατί αυτό που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στην Τριανδρία είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά δεν κοσμεί την Α1. Να έχουν υγεία τα παιδιά και τα γήπεδα τα οποία θα φιλοξενούν τους αγώνες από ΓΑΜΑ Εθνική και μέχρι και Α1, ιδιαίτερα αυτά να έχουν μια κατάλληλη εικόνα και ένα επίπεδο αντίστοιχο με αυτό που πρέπει να έχει η ΕΠΣΥΜΗ. Τώρα, μια που είπες για το γήπεδο, έχεις κανένα νέο ότι κάτι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να αλλάξει? Υπάρχουν διαδικασίες οι οποίες έχουν τρέξει πάρα πολύ από τη διοίκηση του κ. Μουλουαρά και του κ. Βασιλάκη. Έχουν διευθετηθεί και έχουν λυθεί χρόνια προβλήματα.
με κάποια άλλα αυτά τα οποία έχουν μπει κτλ. Κλιμάκια έρχονται, βλέπουν, μετράν. Εμείς θέλουμε να γίνει το γήπεδο για την προστασία όλων των αθλητών. Εμείς αντιμετωπίζουμε και μια καθημερινότητα η οποία τα φιλικά μας με όλους τους φίλους που έχουμε και τους γνωστούς δεν μπορούμε να τα κάνουμε στο γήπεδο μας. Γιατί όποιους μιλάμε μας λένε ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε στο γήπεδο σας. Επομένως αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Ελάτε στο δικό μας. Πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι χτες από τους αρμόδιους για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε την υγεία των ποδοσφαιριστών και των αθλητών που μπαίνουν μέσα στα γήπεδα και ιδιαίτερα από τις ακαδημίες και μετά έπειτα στους μεγάλους. Ωραία. Λοιπόν, κάτι πήγες να πεις για το γήπεδο. Όχι, πήγα να πω να συμπληρώσω τον Γιώργο ότι δεν είναι μόνο ότι οι φίλοι μας λένε δεν μπορούμε να έρθουμε στο γήπεδο. Έχουμε χάσει και ποδοσφαιριστές που δεν έρχονται στην ομάδα λογικό, για αυτόν τον λόγο. Βλέπουν το γήπεδο και δεν έρχονται. Και είναι πολύ λογικό, έτσι. Λογικό. Τώρα να πούμε λίγο, έγινε μια κουβέντα για τους ομίλους της Α1 κατηγορίας φέτος, Ανατολή ή Δύση. Ναι. Ποιος θα είναι πιο δυνατός, ποιος θα είναι πιο αδύναμος. Εσύ, ποια είναι η γνώμη σου? Ενδιαφέρει δηλαδή την 33 αν θα είναι στον όμιλο τον 1 ή στον όμιλο τον 2, ξέρω εγώ. Δυτικά ή ανατολικά. Εγώ νομίζω, κατά τη δικιά μου γνώμη, ότι και οι δύο όμιλοι είναι δυνατοί. Σημασία, οι ομάδες είναι δυνατές στην Α1. Όταν, ειδικά όταν ανεβαίνουν από το Α τοπικό στην Α1, είναι δυνατές ομάδες. Όλες ενισχύονται, όλες θέλουν να πρωταγωνιστήσουν για τους δικούς τους λόγους, είτε να σωθούν, είτε να βγουν κατηγορία, είτε να μπουν στον παράς. Αλλά η ουσία είναι ότι και οι δύο όμιλοι είναι δυνατοί. Δεν ξεχωρίζω δηλαδή, γιατί πέρσι ήταν αυτό το τετριμένο ότι ο ένας όμιλος ήταν πιο δυνατός από τον άλλο. Αλλά εν τέλει, από τον αδύναμο φύγαν οι πρωταθλητές. Οπότε δεν ξέρεις τι θα πω. Αυτό είναι. Βάσει μεταγραφών το λένε, δεν ξέρω το κριτήριο του ποιο είναι. Εγώ πιστεύω, και ο Γιώργος πιστεύουμε ότι και οι δύο όμιλοι είναι δυνατοί. Μάλιστα. Για το μέλλον του Αχιλλέα Τριανδρίας, ξέρεις, ο Αχιλλέας Τριανδρίας ήταν σε εθνικές κατηγορίες. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή, όχι αν πρέπει, θα μπορέσει να ξαναεπιστρέψει? Σε γάμα εθνική. Ναι, σε γάμα εθνική. Ο Αχιλλέας Τριανδρίας, αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται, νομίζω κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να επιστρέψει. Και να πω γιατί. Γιατί η φιλοσοφία πλέον της ομάδος είναι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επενδυτές, να το πω, οικονομικά, να το πω, χορηγίες, να το πω, δεν γίνεται. Άρα δουλεύει με νεαρούς ποδοσφαιριστές, είτε από τις ακαδημίες, είτε από γύρω κάποιοι ταλαντούχοι που έρχονται. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι προσπαθεί να τα απεξέλθει σε αυτή την κατηγορία. Πέρσι ειδικά τα παιδιά που σώσαν την ομάδα κάναν τεράστια προσπάθεια, γιατί το 90 ή το 95% Γιώργο, το 95% δεν είχαν παίξει πουθενά, δεν είχαν συμμετοχή, δεν είχαν δηλαδή μια εμπειρία σε άνθρωπο. Από ακαδημίες. Από ακαδημίες οι περισσότεροι. Ναι. Και ήταν μεγάλο επίτευγμα αυτό που κάνανε, γιατί σώσαν την ομάδα. Σωστά. Δεν μου λες, με τις ακαδημίες, ποια είναι η. Δηλαδή, πηγαίνετε, βλέπετε τους αγώνες της ακαδημίας, έχετε με τους προπονητές της ακαδημίας, είναι κάποιος από δικός της ακαδημίας? Εγώ μέχρι πέρσι ήμουνα στην ακαδημία. Φέτος δεν ανενώσαμε τη συνεργασία. Ήμουνα στην ΚΑΠΑ 17 του Αχιλλέα. Mm-hmm. Έτσι, ό,τι παίχτης υπήρχε, τους ανεβάσαμε επάνω, ειδικά εφτάριδες, εξάριδες. Φέτος δεν ανανεώσαμε, θα είμαι κάπου αλλού. Φαντάζομαι θα συνεχίσουν το. Στο ίδιο μοτίβο θα πάνε. Ανέβασε κάποια, βγήκαν κάποια παιδιά από πέρσι. Σήμερα παίζανε 5 παίκτες. Είδα πολλούς καινούριους γι' αυτό. Ναι, όχι, παίζανε 5 παίκτες από την Ακαδημία. Μάλιστα. Σήμερα 5 παίκτες παίζανε. Αυτοί σε βάθος χρόνου ίσως είναι το μέλλον της Τριανδρίας. Ναι. Κάναμε έτσι μια μεγάλη συζήτηση, γιατί ο Αχιλλέας δεν ήταν ιστορικό σωματείο. Ναι, εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα διαιτητής δηλαδή. Ναι. Και θυμάμαι και το γήπεδο έχει μείνει ίδιο όπως ήταν. Έχει το ατού ότι είναι μέσα στην πόλη. Ναι, αυτό το μεγάλο. Και όπως είπε και ο Γιώργος, πρέπει να γίνει το γήπεδο. Πρέπει να γίνει το γήπεδο. Εντάξει, αυτό πιστεύω να το ακούσουμε. Για την υγεία των αθλητών πρώτα, έτσι. Αυτή πρώτα. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Αλλά για την υγεία των αθλητών, δηλαδή υπάρχουν τραυματισμοί που οφείλονται στο γήπεδο μας. Και θα μπορούσαν φυσικά να αποφευθούν. Αν μαθείτε να δείτε το γήπεδο, είναι μέσα στα μπαλώματα. Έτσι. Η Νίκη Ευκαρπίας πώς την είδες, τι λες, πώς βλέπεις? Η Νίκη Ευκαρπίας από πέρσι έχει βάλει τις βάσεις. Έχει ένα πολύ καλό σύνολο. Έτσι δουλεύουν 20 παίκτες. Νομίζω ότι θα τα. Σε αυτό που βγάζουν, ναι. Βγάζουν μια πολύ καλή. Ναι, συζήτηση κάνω. Θα πάνε. Έτσι ακριβώς, και νομίζω ότι θα τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Μια που είμαστε έτσι και μιλάμε, έτσι κάπως παρίστηκα. Θέλω να μου κάνεις μια πρόγνωση για την Α1. Ποιο λες, ποια βλέπεις έτσι τη δυνατότερη ομάδα? Ακούγονται. Θα μου πεις εσύ μετά τη σειρά σου. Υπάρχουν δυνατές ομάδες φέτος. Μια-δυο θέλω να μου πεις. Για την Α1 μιλάμε. Για την Α1. Θα σου πω αυτές οι οποίες θα πάνε μέχρι το τέλος. Ναι. Νομίζω θα είναι Ακρίτες Οικειών, θα είναι Ηρακλής Αμπελοκήπων, θα είναι ΑΕ Βόσμου, θα είναι Δόξα Ασύρου. Αυτές τις τέσσερις ξεχωρίζεις. Αυτές είναι οι πιο δυνατές νομίζω, και νομίζω ότι από αυτές τις τέσσερις θα βρεθούν τα δύο εισιτήρια. Νομίζω ότι χρειάζεται η Α1
να αποκτήσει την έγκλη που είχε πριν από κάποια χρόνια, η οποία για κάποιους λόγους έχει χαθεί. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να το, από την πλευρά του ο καθένας, είτε λέγεται διαιτησία, είτε υψηνή, είτε προπονητές, είτε ομάδες, είτε οτιδήποτε, να δημιουργήσουμε ένα πιο ελκυστικό πρωτάθλημα, ακόμα ποιοτικότερο. Ίσως είναι και με ένα όμιλο του χρόνου, δεν ξέρω κάτι που έλεγε ο κ. Δημητριάς, θα το δούμε. Ό,τι και να είναι, είναι. Εντάξει, τώρα είχαμε και τον κορονοϊό και όλα προσαρμόζονται και επαναπροσαρμόζονται. Το θέμα είναι να λειτουργήσει προς όφελος της έψιμη. Μία ένωση από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα να μην έχει αυτό που πρέπει να έχει. Μεταξύ αυτών και το γήπεδο κτλ. Νομίζω λοιπόν ότι οι ομάδες που θα πάνε στην ερώτησή σου θα πάνε θέσει 4 μέχρι 5. Είναι αυτές. Συμφωνείς? Ναι, συμφωνώ. Απλά θα βάλω και μία ακόμα την ομάδα που είναι τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ που και αυτές μπήκαν δυναμικά. Νεοφώτιστη. Όλα, όλα αυτά όμως τα λέμε με βάση των μεταγραφών που γίνανε. Ναι, εντάξει, γιατί πολλές φορές στον αγωνιστικό χώρο γίνονται άλλα πράγματα. Αλλά βάση το κριτήριο μας είναι οι μεταγραφές που γίνανε και οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν. Και από εκεί πέρα. Ωραία. Να ευχαριστήσω και τους δύο και να σας ευχηθώ καλή ποδοσφαιρική αγωνιστική περίοδο. Εμείς ευχαριστούμε. Να έχουμε υγεία και να είμαστε όλοι εδώ πέρα σε αυτό που αγαπάμε.